Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι, είμαι ο Γιάννης ο Αντρέου και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το κρυπτονόμισμα που θεωρείται πως έβαλε το φαγητό στο τραπέζι. Είναι το κρυπτονόμισμα Axi Infinity, ένα κρυπτονόμισμα λοιπόν το οποίο είδα σε ένα ντοκιμαντέρ να θεωρείται κυριολεκτικά ότι είναι το κρυπτονόμισμα που έβαλε το φαγητό στο τραπέζι στις Φιλιππίνες. Το οποίο θα δούμε λοιπόν σε λίγο και αυτό. Μιλάμε για ένα πολλά υποσχόμενο project το οποίο τράβηξε την προσοχή μου και το ενδιαφέρον μου κατευθείαν με το που το είδα. Το ανακάλυψα πρόσφατα λοιπόν αυτό το κρυπτονόμισμα. Δεν το είχα πιο πριν. Μπορεί να το είχα δει, αλλά δεν το είχα αναλύσει. Δεν είχα μπει να δω τι ακριβώ είναι. Και φυσικά έχουμε και τον πολυδισεκατομμυριούχο και crypto investor Mark Cuban, ο οποίο μιλάει για αυτό και κάνει μια ανάλυση την οποία θα δούμε και αυτήν σε λίγο και θα δούμε πάρα πολλέ πληροφορίε και όλε τι σημαντικέ πληροφορίε για αυτό το project. Καλώ ήρθατε λοιπόν ξανά και όσοι επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει, έχω κάνει ήδη πάρα πολλέ αναλύσει που με ρωτάτε αρκετέ φορέ για κρυπτονομίσματα και όσοι επιθυμείτε για διάφορα λοιπόν εδώ που με ρωτάτε αρκετέ φορέ και όσοι επιθυμείτε και, ε, καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει για κρυπτονομίσματα. Κάντε σίγουρα ότι κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Πατήστε και δίπλα στο καμπανάκι τη ειδοποίηση. Αναλάβετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι και στο cryptonea.gr για άμεση ενημέρωση με τα πιο σημαντικά νέα για τα κρυπτονομίσματα. Και στο Twitter για άμεση ενημέρωση. Υπάρχει και ένα group το οποίο έφτιαξα πρόσφατα στο facebook για ελεύθερη συζήτηση και ερωτήσει και να συζητάτε για κρυπτονομίσματα, για έξυπνε επενδύσει στα κρυπτονομίσματα. Οπότε λοιπόν μπορείτε να, να, το ψάξετε και να μπείτε και θα βάλω και το link κάτω από το βίντεο, να μπείτε στο group όσοι θέλετε να μπείτε και σε αυτό το group. Σε αυτό το σημείο επίση πρέπει να επισημάνω πω οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν είναι οικονομική ή επενδυτική συμβολή και ούτε σα προτρέπω να αγοράσετε αυτό το κρυπτονομίσμα. Και δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή που μιλάω εγώ ε, και κάνω αυτό το βίντεο να αγοράσετε αυτό το κρυπτονόμισμα. Απλά σα παρουσιάζω ένα project το οποίο προσωπικά είδα ότι έχει ενδιαφέρον και θα προσπαθήσω να σα αναλύσω και να σα δώσω τι λεπτομέρειε για το τι έχει από πίσω αυτό το κρυπτονόμισμα. Από εκεί και πέρα, για το αν θα επενδύσει κάποιο ή όχι σε αυτό το κρυπτονόμισμα, θα πρέπει να. Πρέπει κάποιο να κάνει τη δική του έρευνα και να αποφασίσει για το αν θα συμμετέχει όχι σε αυτό το project και να μην εξαρτηθεί μόνο και μόνο από αυτό το βίντεο. Το Axie Infinity έχει ένα project από πίσω με gaming, με με uh, NFTs, με marketplace, με lands. Έχει λίγο πολύ τη, τη, λογική και όπως είναι το engine coin, αλλά είναι τελείως διαφορετικό project το πώς λειτουργεί στη πράξη και άλλο είδος gaming και σίγουρα έχει τα lands όπως έχει εκεί. Έχει το marketplace για να έχει βασικά πρώτα τα παιχνίδια να παίζει κάποιο ε, και να κερδίσει διάφορα λοιπόν ε, άξεις. Αυτά εδώ, αυτές εδώ οι δημιουργίες ονομάζονται και Κερδίζοντα λοιπόν κάποιο αυτά εδώ, μπορεί μετά να τα μεταπολίσει στο marketplace και μπορεί επίση να αγοράζει και να βρίσκει και κρυπτονομίσματα και ολεκτικά στα lands εδώ πέρα. Το οποίο θα δούμε λοιπόν, θα αναλύσουμε ένα προ ένα. Μιλάμε για ένα κρυπτονομίσμα το οποίο α, ήταν, είναι στα trend αυτή τη στιγμή. Αν ψάξουμε στο, α, στο coin market, είναι στα top και στα trend. Σίγουρα έχουμε τώρα αυτά τα memes και τα μη memes, τέλο πάντων, διάφορα από αυτά να, να είναι. Ε, πάνω στην, στην αναζήτηση, συνέχεια. Αλλά έχουμε λοιπόν και κάτι το οποίο δεν είναι ε, meme coin. Ανάμεσα μάλλον σε όλα τα άλλα meme coin, και εκτός και από αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι νομίζω κάτι άλλο και δεν είναι meme. Έχουμε λοιπόν το Axi Infinity, το οποίο είναι gaming. Και τα gaming ε, είναι αυτά το οποίο έχει πει και ο Coin Brew, ε, τα οποία μπορούν να τα πάνε καλά και να κατηθούν σχετικά καλά στην αγορά αυτή τη στιγμή που έχουμε, έχουμε ένα beer market ή μια ή μια σταθερή κατάσταση στο, στο coin market, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Ε, μιλάμε λοιπόν για ένα κρυπτονόμισμα το οποίο δεν έχει πολύ καιρό που είναι στην αγορά. Είναι από ε, τον Νοέμβριο του 20. Είχε μια καλή πορεία σχετικά. Θεωρώ ότι είχε μια καλή πορεία. Εδώ, εντάξει, εδώ είναι, είχε την πτώση την οποία έχουμε δει σε όλα τα κρυπτονομίσματα τώρα λόγω. Το ότι έπεσε όλο το coin market, αλλά έχουμε άμεση ανάκαμψη και ήρθε στα αλήθεια σχεδόν στην ίδια κατάσταση που ήταν και πριν ξεκινήσει η χειραγώγηση στο market. Και λόγω αυτή τη μεγάλη ανάκαμψη τελευταία, είναι φυσικό αρκετέ φορέ να υπάρχει και μια μεγάλη διόρθωση και γι' αυτό το επισημάνω ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή απαραίτητα όταν κάνω εγώ το βίντεο να το αγοράσετε. Αν κάποιο αποφασίσει κάτι τέτοιο, έτσι. Ε, άρα λοιπόν, μελετήστε το και απλά κατανοήστε το σαν project και για το πότε θα μπείτε, αποφασίστε μόνοι σα και αν θα μπείτε. Το ξαναλέω. Πάμε να δούμε τώρα τι ιδιαιτερότητε αυτού του project. Τι τάξη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε. Είναι στα αλήθεια απλά κάποιε φανταστικέ δημιουργίε για να μπορέσουν για να παίξουν οι gamers σε αυτό. Και είναι σαν ένα μοναδικό και ξεχωριστό universe με διάφορα τέτοια λοιπόν, με διάφορες τέτοιε δημιουργίε, τα οποία μπορούν να παίξουν διάφορα, διάφοροι άνθρωποι μέσα, οποιοδήποτε στα αλήθεια μπορεί να παίξει σε αυτό εδώ. Και μέσα από αυτό, εκτό ότι μπορεί κάποιο να παίξει, αρχίζει και, και να κερδίσει λοιπόν σε αυτό, μπορεί κάποιο λοιπόν να, ε, να εξοικειωθεί και με την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων κάτι το οποίο είδα στον ντοκιμαντέρ εδώ ότι πολλοί κόσμοι έμαθε για τα κρυπτονομίσματα ε, παίζοντας σε αυτό, σε αυτό εδώ το, ε, το game. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κοιτάω άμεσα αναλύοντας ένα project είναι τα νούμερα. Τα νούμερα στην αγορά, στην, στο, στο δικό τους ε, marketplace λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν παραπάνω από 36.130 πωλήσεις που αντιστοιχούν σε παραπάνω από 16.500.000 δολάρια. Αυτή τη στιγμή αξία trading λοιπόν διάφορα τέτοια axis και lands και items και διάφορα αυτά μόνο σε ένα 24 ώρο. Και έχουμε πάνω από 34.805 ε, trades σε axis σε αυτά εδώ τα ε, πράγματα, σε αυτές τις δημιουργίες που παίζουν. Άμα κοιτάξουμε τις τελευταίες 7 ημέρες ε, βλέπουμε λοιπόν επίση μεγαλύτερα νούμερα, 78 εκατομμύρια αξία να έχει γίνει trading στην πλατφόρμα και τι τελευταίε 30 ημέρε 168 εκατομμύρια. Παραπάνω από 510.000 ε, άξιοι πωλήθηκαν στην πλατφόρμα. Και γι' αυτό λοιπόν ε, στην πανδημία στην... υπάρχει εδώ ένα ντοκιμαντέρ το οποίο λοιπόν ε, βλέποντας, αναλύοντας την πλατφόρμα είδα και το είδα όλο λοιπόν αυτό, το είδα μέχρι τέλος απλά γύρισα ξανά πίσω ένα σημείο εδώ, για να, σας, για να σας δείξω ένα σημείο. Εδώ λοιπόν αναλύουν και δείχνουν πως ε, πάρα πολλοί άνθρωποι στην φιλα, στις Φιλιππίνες, στο καιρό της πανδημίας λοιπόν, άρχισαν να παίζουν αυτό το παιχνίδι και να κερδίσουν πραγματικά έσοδα <laughs> και θεωρούν ότι σε αυτή τη χώρα ε, ε, αυτό το game έβαλε φαγητό στο τραπέζι. Διότι παίζουν διάφορα τέτοια games λοιπόν και κερδίζουν, τα πουλάνε στην πλατφόρμα και κερδίζουν άμεσα uh, κρυπτονόμισμα. Το οποίο μετά το μετατρέπουν σε ευρώ, δολάριο κτλ. και το χρησιμοποιούν. Και θέλουν να ακούσουμε σε αυτό το σημείο uh, κάποια λόγια λοιπόν από αυτόν τον τύπο και από τον Mark Cuban. What's more is that, uh, you know, the community is so strong and most Axie players aren't even coming from crypto. The Attraction of play-to-earn gaming is getting people to learn about crypto that never would have thought about it otherwise. So for us, we really believe that this is the key to unlocking crypto adoption at scale. Billionaire businessman and Shark Tank investor Mark Cuban agrees that it's the strong community aspect of play-to-earn gaming that makes it so powerful. Crypto-based games are community-owned. Everybody in the community gets to share in the revenues and the upsides, which means that participants, people who play, get a chance to play to earn. And that's just incredible to me, and it creates really unique opportunities. Now, anybody around the world can play and make money playing, and it makes perfect sense when you dig into the numbers. So it's really incredible. It's a unique opportunity. And if it's done right, it truly can be game changing. Όπως βλέπετε λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο αξία project και θα βάλω το link αυτού του ντοκιμαντέρ ε, κάτω από το βίντεο για να το δείτε όλο και προτείνω να το δείτε όλο πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση για να έχετε πλήρη εικόνα και να κάνετε και τη δική σας λοιπόν έρευνα και να βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα και μιλάμε για ένα χώρο λοιπόν το οποίο έχει κάνει πάνω από 90.000 Ethereum trading στην πλατφόρμα αυτή σε αυτό το marketplace ε, και Μιλάμε για ένα project το οποίο συνεργάζεται και στηρίζεται από Τεράστιες εταιρείες όπως uh, Ubisoft, uh, το Aave, το Binance, Samsung, uh, Delphi Digital και όλα αυτά που βλέπετε εδώ λοιπόν, μιλάμε για ένα τεράστιο project. Οπωσδήποτε, επίσης προτείνω όποιο θέλει να μελετήσει αυτό το project να διαβάσει και το white paper το οποίο το έχουν σε αυτή εδώ την μορφή και μπορεί να διαβάσει κάποιο τα πάντα για αυτό το project. Ε, λέει ότι είναι Pokémon Inspired Universe, αλλά δεν είναι Pokémon Pokémon στα αλήθεια. Είδατε αυτά τα άξια είναι τελείω διαφορετικά. Ε, Παρόλο που μπορεί να είναι παρόμοια τέλο πάντων, αλλά είναι ένα game το οποίο ε, ο σκοπός του είναι να διασκεδάσει τον κόσμο, αλλά δίνει και rewards το οποίο μπορούν να γίνουν trading στην πλατφόρμα και δημιουργεί αυτή τη στιγμή ενθουσιασμένο κοινό και πραγματικό κοινό. Μιλάμε για ένα project το οποίο okay, το βλέπουμε τώρα σε μια υψηλή τιμή, αλλά λόγω και του χαμηλού supply. Έχει μόνο 270 εκατομμύρια σαν max supply. Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν μόνο, υπάρχει μόνο το 23%. Αλλά όπως λένε λοιπόν και στο, ε, και στο white paper ότι όταν αγοράζει κάποιος land λοιπόν, να το δούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν κάποιος ε, παίζει, στο, έχει αγοράσει χώρο, digital land, ε, γη πως το λέμε στα ελληνικά ε, όταν κάποιος λοιπόν έχει αγοράσει και παίζει games και κάνει αναβαθμίσεις και διάφορα ε, τέτοια τώρα δεν είμαι και πάρα πολύ εξοικειωμένο με τα online games γιατί δεν παίζω προσωπικά πιθανόν κάποια στιγμή να δοκιμάσω αυτό για να δω αν πόσο πραγματικά μπορεί να κερδίσει κάποιος για να το κάνω και κανένα βίντεο. Αν και θα ήθελα και άλλους εθελοντές να το δοκιμάσουν για να ξέρουμε, να δούμε και άλλες αξίες και να δούμε αν πραγματικά αξίζει κάποιοι που δεν έχουν δουλειά ή που του αρέσουν τα games να ασχοληθούν με αυτό. Μπορεί κάποιος λοιπόν να κερδίζει tokens AXS που είναι το, το δικό του το token λοιπόν μπορεί να κερδίσει μέσα στην πλατφόρμα ενώ κάνει interacting με τα sources και με τα διάφορα λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα και να κερδίσει κανονικά κρυπτονομίσματα. Και έχει κάποιε εικόνε λοιπόν εδώ στο white paper καθώ διαβάζουμε τα διάφορα λοιπόν το οποίο μα αναλύει τι κερδίζει με το καθένα, πώ παίζει και μέσα στην πλατφόρμα. Όσοι θέλουν να τα αναλύσουν για να δουν και πώ μπορούν να παίξουν σε αυτό, γιατί μπορεί αρκετό κόσμο να έχει τέτοιο ενδιαφέρον. Ξέρω ότι οι περισσότεροι μπορεί να ενδιαφέρεστε για επενδύσει, αλλά μπορεί κάποιοι να θέλουν και αυτό. Και μπορούν λοιπόν να τα δουν όλα μέσα στην πλατφόρμα. Λέει επίση ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 τρία ε, τρία νομίσματα από αυτό για να παίζεις μέσα στη πλατφόρμα ΟΚ okay, αυτά θα τα δείτε λοιπόν μόνοι σας ε, ένα προς ένα εδώ έχει τη διαδικασία και το πώς δουλεύει και το marketplace και μιλάμε λοιπόν για ένα marketplace μπορεί κάποιος να κάνει trade διάφορα λοιπόν τέτοια games είτε αν παίζει κάποιος λοιπόν ο ίδιος κερδίζει και μπορεί να τα πουλήσει είτε να τα αγοράσει για να παίξει μέσα στο παιχνίδι και να κάνει λοιπόν όλα αυτά και launch το οποίο ε, πουλούνται αρκετά ακριβά μέσα στην πλατφόρμα. Βλέπουμε να είναι πάνω από 5.000 δολάρια λοιπόν το ένα και, πιο ακριβά βλέπουμε επίση τα lunch, το οποίο μπορεί κάποιο μετά να χτίσει να κάνει τα το, το... διάφορα games μέσα στην πλατφόρμα. το Axie Infinity είναι ένα decentralized organization και οπότε λοιπόν είναι, είναι decentralized κρυπτονόμισμα. Είναι open source επίσης, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε όλες αυτές τις πληροφορίες μέσα στην πλατφόρμα. Θα μπορούσα να τις δούμε όλες μία-μία, αλλά θα μας έπαιρνε αρκετή ώρα, οπότε προσπαθώ να κάνω μια σύνοψη όλων των πιο σημαντικών πληροφορίων για να δούμε νούμερα τα οποία μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν μια τεράστια εξέλιξη από το Γενάρη και συνεχής άνοδο προς τα πάνω. Η τιμή τώρα ε, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες στην αγορά και από την πτώση το bull run ή και από τις επενδυτές. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και θα έχει τα πάνω κάτω και αυτό πρέπει να το παρακολουθήσετε και να το, άμα κάποιο το στοχοποιήσει για να το βάλει στο πορτφόλιό του θα πρέπει να το παρακολουθεί όσο πιο πολύ και όσο περισσότερο γίνεται να το αναλύσει για να δει πώς θα συμμετέχει και πότε είναι άλλο πράγμα αυτό. Άρα μιλάμε λοιπόν για ένα open source decentralized project gaming το οποίο μπορεί να κερδίσει κάποιο ανά πάσα στιγμή είτε παίζοντα μέσα είτε ε, αν θέλει κάποιο να επενδύσει λοιπόν όπως επενδύουμε και στα κρυπτονομίσματα χωρίς να είναι ε, παρότρινση. Έχει λοιπόν τα νούμερα το οποίο μας δείχνει την εξέλιξή του που είναι ξεκάθαρη. Ακόμα και στη πτώση λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα, δεν είχε μεγαλύτερη πτώση, άμα το δείτε μαθηματικά, από ότι είχαν και τα πιο σημαντικά projects που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οπότε λοιπόν, θεωρεί, θεω, θεωρώ ότι σύμφωνα με, και με την εξέλιξη τη αγορά, ε, κατείται αρκετά καλά. Και πάει καλά κιόλα και από θέμα τη ε, τιμής και της αξίας στην αγορά. Τώρα σίγουρα θα τραβήξει πολύ προσοχή γιατί είναι και trend στην αγορά, οπότε θα κάνει, αναμένουμε να κάνει κάποιο κύκλο. Συνήθω όταν κάποιο είναι trend, τραβάει και περισσότερη προσοχή για επενδυτές ταυτόχρονα άμα τραβήξει προσοχή, οπότε πάνε πακέτο αυτά. Ε, μπορούμε να δούμε λοιπόν και άλλε αναλύσει και άλλα μέτρηξη σε αυτή την πλατφόρμα. Έχει και staking rewards λοιπόν για όσου θέλουν να κάνουν και staking ε, το κρυπτονόμισμά του. Έχει 4,25 fees στο marketplace για το trading των assets, οπότε okay, είναι λογικό. Και αυτά τα games που παίζουμε, αυτά τα στην που μα δίνει δυνατότητα να παίξουμε στην πλατφόρμα, αυτά εδώ σαν kitties που είναι τα, τα έχουν ονομάσει εδώ άξι, ε, αυτά εδώ λοιπόν, ε, όταν τα πουλάμε στην πλατφόρμα, στα αλήθεια είναι NFTs, θεωρούνται σαν NFTs λοιπόν και αυτά. Ε, και αυτά λοιπόν μα παίρνουν 4,25% fee Εδώ μπορούμε να δούμε και την ομάδα, το team λοιπόν που είναι πίσω από αυτό το project. Να, αν κάποιο θέλει να του μελετήσει για να δει ποιοι είναι πίσω από αυτό. Ε, έχουν και Twitter account, έχουν παρουσία λοιπόν και εκεί. Και συνέχεια, όταν μιλάμε για κρυπτονομίσματα, ε, όλα τα projects ανακοινώνουν πρέπει να τα παρακολουθούμε στο Twitter να αναρχινώνουν συνέχεια τις εξελίξεις του στο Twitter οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε και από εδώ και τελευταία πούμε, το τι έχει γίνει με αυτό το project, πώς έχει εξελιχθεί γιατί ανεβάζουν συνέχεια και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει καλή εξέλιξη τελευταία υπάρχει και το bridge ανάμεσα σε αυτό λοιπόν και το πώς να συμμετέχει κάποιος, πώς να κάνει login μέσα στην πλατφόρμα, κάνει με το metamask του, να κάνει deposit, να κάνει withdraw τα coins του, οπότε λοιπόν μπορεί να συνδεθεί Έρχεται βίντεο για το Metamask Πείτε μου αν είστε ok, αν θέλετε ή μήπως είστε ok και δεν θέλετε Για Metamask, γιατί θέλω να σας δώσω βίντεο και για το Metamask Να κάνετε πλήρη, να ξέρετε ακριβώς πώς θα το διαχειριστείτε Και τι άλλο που θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτό το σημείο Νομίζω ότι έχουμε δει τα πιο σημαντικά ε, Δείτε οπωσδήποτε και αυτό το βίντεο όσοι ενδιαφέρεστε Για αυτό το project, θα βάλω το link κάτω από αυτό το βίντεο να το δείτε ξαναλέω είναι αυτό και στα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια όπως την Binance, Huobi ε, και σε διάφορα άλλα λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή που είναι στην Binance νομίζω ότι είμαστε ok και στο Gate είναι και σε διάφορα άλλα μεγάλα ανταλλακτήρια. Οπότε λοιπόν έχει μπει δυναμικά στην αγορά. Είδαμε όλη, τις, όλη την αξία του όλα αυτά που είπαμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα και αυτό το βίντεο. Θα βρείτε τα links τώρα για, τα, ε, για αυτά που είπαμε και για το Facebook group όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το group. Ε, κάτω από αυτό το βίντεο Άμεση ενημέρωση ε, μέσω Twitter και εγγραφή στο κανάλι όσοι επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει για κρυπτονομίσματα. Αυτά, like στο βίντεο, καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο.